Ή θα πάμε σε ένα θέμα που το συζητάμε δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια και βεβαίως κάθε που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά λέμε ότι είμαστε πανέτοιμοι. Έχω να σας πω ότι είμαστε 30 τόσες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, πριν να φύγει αυτή η χρονιά δηλαδή, να διώξουμε το 23, να καλωσορίσουμε το 24 και ακόμα συζητάμε γιατί δεν έχουμε αρκετούς και τον κατάλληλο αριθμό συνοδών στα σχολεία. Κυρία Πιτσάλη είναι μαζί μας, να την καλημερίσουμε και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Ακόμα το συζητάμε. Καλημέρα σας, κυρία Πιτσάλη. Καλημέρα. Ναι, δυστυχώς είναι Νοέμβρης, τέλος του Νοέμβρη, είναι Δεκέμβρης. Ναι. Και υπάρχουν παιδιά ακόμη που είναι είτε στο σπίτι γιατί δεν έχουν συνοδό, είτε είναι στα σχολεία τους, αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους γιατί δεν έχουν συνοδό. Δεν υπάρχουν συνοδοί, ιδίως στην επαρχιακή, η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Λεμεσού λέει στους γονείς πλέον πολύ ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν συνοδοί και τους βάζει να κάνουν επιστολές προς την Κεντρική Επιτροπή. Mm. Τα παιδιά είναι στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί είναι σε απόγνωση, δεν ξέρουν πώς να βγάλουν το πρόγραμμα και φαίνεται να μην προχωρούν τα πράγματα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, κυρία Πιτσάλη, ή έτσι κι αλλιώς και μια περίπτωση να είναι, είναι πάλι θέμα. Αλλά μιλάμε ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που χρειάζονται συνοδό. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τώρα μπορεί ένα συνοδός να κάνει για 7 παιδιά, για παράδειγμα. Ναι, δεν γνωρίζουμε κιόλας τι συμβαίνει σε άλλα σχολεία, τουλάχιστον οι περιπτώσεις που ήρθαν στην δική μας αντίληψη, ναι. κοντά μας, που έχουν γίνει επιστολές. Μιλούμε για 2 συνοδούς για 8 παιδιά. Το ένα που είναι φοιτητή κανονικά σε γενική τάξη. Mm-hmm. Και 7 παιδιά στη μονάδα που τους είχαν υποσχεθεί ότι εκεί θα έχουν εξατομικευμένη εκπαίδευση και τους είχαν υποσχεθεί ότι θα μπαίνουν στα σχολεία για να κάνουν τις εντάξεις και είναι μέσα στα δωμάτια. Με τούτο μιλούμε καθημερινά για τα παιδιά. Είναι μια μορφή κακοποίηση γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα του σχολείου, δεν μπορούν να συμμετέχουν, στοχοποιούνται εναντί των συμμαθητών τους ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν. Mm-hmm. Και είναι και κάτι πολύ δύσκολο για τους γονείς να εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε έναν περιβάλλον το οποίο νιώθουν ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει συμμετοχή. Έχουμε γονιό που επιλέγει, γονείς που επιλέγουν να είναι τα παιδιά τους ακόμη στο σπίτι μέχρι να διευθετηθεί. Μα τα παιδιά στερούνται εκπαίδευσης. Mm. Και επίσης υπάρχει και το θέμα ότι δεν διαφοροποιούν την ύλη και τα δοκίμια, δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να τους δίνουν διαφοροποιημένο, όπως ουσιαστικά θα έπρεπε να γίνει, δεν γίνεται ούτε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη ομάδα παιδιών, τις οποίες έχουμε καταγράψει και έχουμε στείλει και απευθείας προς την Υπουργό Παιδείας, γιατί καταντήσαμε να ενοχλούμε την κυρία Μιχαηλίδου για τούτα τα θέματα τη στιγμή που έπρεπε να επιλύονται. Υπάρχουν τόσες βαθμίδες μέχρι να φτάσει κοντά της τα θέματα και δυστυχώς δεν επιλύονται. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι τώρα στις τάξεις, καλούνται να κάνουν το ίδιο ακριβώς δοκίμιο, την ίδια ακριβώς εξέταση με άλλα παιδιά, τη στιγμή που είναι εγκριμένα για διαφοροποίηση. Επίσης καλούνται να διδαχτούν με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο φυλάδιο, το δυσανάγνωστο να το πω, που δίνουν συνήθως οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα παιδιά, ενώ είναι εγκριμένοι να έχουν διαφοροποιημένο φυλάδιο, διαφοροποιημένο υλικό, την ίδια ύλη, αλλά με διαφορετικό τρόπο, για να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Άρα έχουμε παιδιά τα οποία είναι στις τάξεις, βαριούνται, μπορεί να βγάλουν και συμπεριφορές γιατί βαριούνται, και είναι εκεί χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση. Και υπάρχει και εγκύκλιος που λέει ότι κανονικά πρέπει να διαφοροποιείται το μάθημα για όλα τα παιδιά. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός πρέπει να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Αλλά δυστυχώς περιμένουν εγκρίσεις σπουδές επαρχιακές. Οι επαρχιακές μας λένε έχουν εγκυκλίους και υπάρχει ασυνεννοησία, να το πω, στο ποιος φέρει την ευθύνη στο ότι αυτά τα παιδιά είναι εκεί και δεν λαμβάνουν εκπαίδευση. Σας το είπα και χθες, θα το πω, όσο ομό και αν ακούγεται, όσο λάθος και αν ακουστεί, αφού θέλουμε να είναι και πρέπει να είναι ενταγμένα τα παιδιά στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία, θα έπρεπε να μπορούμε να τα στηρίξουμε. Δηλαδή, απλώς να φαινόμαστε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε, αλλά και να φαινούμαστε. Όχι μόνο να φαινούμαστε, αλλά να μην είμαστε.
Ναι, και το χειρότερο, Κατερίνα, είναι ότι μπορούν να τα στηρίξουν. Αρνούνται να το κάνουν. Μα... Πολλές φορές δρούν και εκδικητικά προς τους γονείς, λέγοντας τους ότι εάν θέλετε περισσότερη στήριξη, εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Όλους για όλα, γιατί αυτό είναι το δίκαιο, έτσι λένε. Ότι είναι δικαιοσύνη να κάνεις σε όλους το ίδιο μάθημα. Και αν θέλετε τα παιδιά σας να λάβουν διαφορετική εκπαίδευση, τότε δεν έπρεπε να τα φέρετε στις τάξεις. Έπρεπε να τα βάλετε στις ειδικές μονάδες ή στα ειδικά σχολεία. Άρα είναι και ένας μοχλός πίεσης, να το πω, να τους διώξουν από προς τα τους ναι. γονείς για να διώξουν τα παιδιά. Δηλαδή, αντί το μέλημα μας όλων να είναι τα παιδιά να συμμετέχουν στο σύνολο, το κοινωνικό σύνολο του σχολείου, μέλημα κάποιων, δεν είναι όλων, αλλά κάποιων, είναι να διώχνουν αυτά τα παιδιά που τις τάξεις και να δρουν εκδικητικά προς τους γονείς που θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Και πάμε τώρα και, και στις ειδικές μονάδες να δούμε τι γίνεται, γιατί έχω λάβει κάποια πολύ, εγώ θα το πω, ακραία περιστατικά. Έχω όλες τις επιστολές εδώ κοντά μου και δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε ποτέ πιο πριν προς τα έξω, όχι στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στους αρμοδίους για να το επιλύσουν το θέμα. Και αφορά συμπεριφορές οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται σε ειδικό σχολείο, αλλά εμένα εκείνο που με βασανίζει από χθες που μιλήσαμε είναι ότι δεν μιλούσε κανένας. Κανένας. Και τι είχαμε ακριβώς, κυρία Πιτσάλη? Μάλιστα, να πω ότι όταν πείσουν τους γονείς πλέον να τους πάρουν στις ειδικές μονάδες, μιλώ για ειδική μονάδα και όχι για ειδικά σχολεία, τότε εκεί κλείνουν οι πόρτες, Κατερίνα. Δεν γνωρίζει ο γονιός τι γίνεται με τα παιδιά του. Υπήρχε μονάδα, υπάρχει καταγγελία και γνωρίζουν όλοι οι αρμόδιοι από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβρη, ότι σε συγκεκριμένη μονάδα το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά. Ένεκα περιστατικό βίας, ότι τα παιδιά τραυματιζόντουσαν, ότι τα παιδιά ήταν σε ένα περιβάλλον το οποίο τα εξαγρίωνε. Επί 4 χρόνια συνεχιζόταν αυτό. 4 χρόνια. Οι γονείς δεν είχαν ιδέα. Μάλιστα. Δηλαδή γινόταν μια συγκάλυψη από το σχολείο, από τον εκπαιδευτικό της μονάδας, τους συνοδούς, τον διευθυντή, όλους εκεί που γνώριζαν την κατάσταση. Μια συγκάλυψη. Οι γονείς δεν γνώριζαν τι συνέβαινε με τα παιδιά τους. Είχαμε και περιστατικό παιδιού το οποίο τραβούσε από το άγχος τα μαγιά του και πήγαινε σπίτι τραυματισμένο. Και οι γονείς έτρεχαν στους ψυχολόγους, ψυχιάτρους τους και δίναν φαρμακευτική αγωγή στα παιδιά τους, μην γνωρίζοντας τι συμβαίνει. Και είχαμε ο γονιός, όταν πλέον διέρευσε προς τους γονείς και έμαθαν τι συμβαίνει, ζήτησε ο γονιός να φύγει το παιδί του από το περιβάλλον της ειδικής μονάδας και να μπει στην τυπική τάξη για να μπορέσει επιτέλους να λάβει εκπαίδευση το παιδί του και να ηρεμήσει. Μάλιστα. Να είναι σε έναν περιβάλλον τυπικό, σωστό για να μπορέσει να φοιτήσει. Και περιμέναμε από το Σεπτέμβρη να βγάλουν μια απάντηση. Κοροϊδεύαν τον γονιό και τον καθυστερούσα. Δηλαδή, θα κάνουμε αξιολόγηση, θα δούμε το θέμα στην Επιτροπή. Ρώτουσε ο γονιός πότε θα δείτε το θέμα. Της απαντούσαν μάλιστα με ειρωνία αν έχουμε και πιο σημαντικά θέματα να δούμε. Το παιδί να είναι σπίτι, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται για την οικογένεια, για το γονιό που δεν μπορεί να εργαστεί, για το παιδί που δεν λαμβάνει εκπαίδευση. Και να βγάλουν την περασμένη εβδομάδα, Κατερίνα, απόφαση ότι θα παραμείνει το παιδί στη μονάδα. Να ρωτήσω κάτι. Όλες τις εκθέσεις ναι. όλων όσων παρακολουθούν το παιδί. Ωραία. Να ρωτήσω όμως λίγο κάτι. Δηλαδή το γεγονός ότι για 4 χρόνια υπήρχε μια κατάσταση μέσα σε μια ειδική μονάδα και κανένας δεν μιλούσε, κανένας δεν έλεγε τίποτα και διέρευσε, αντιλαμβάνομαι, από κάποιους που έφυγαν από την μονάδα και είπαν ότι ωραία, τώρα θα μιλήσουμε. Αυτό δεν πρέπει να καταγγελθεί, από την άποψη ότι όλοι το κουκούλωναν. Και επειδή έχουμε την μητέρα, ανώνυμα θα βγει να μας μιλήσει, εγώ θέλω να την καλημερίσω. Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τώρα, όταν το παιδί σας δεχόταν τόσα χρόνια, τόσο μεγάλο διάστημα ουσιαστικά, αυτή την βία και το μάθατε γιατί βλέπατε κι εσείς ότι δεν πάει καλά μαζί με τη συμπεριφορά του. Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτό που εξοργίζει είναι η συγκάλυψη και το κουκούλωμα παραπάνω. Όταν αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε για το τι συνέβαινε μέσα στη μονάδα,
Είχαμε κάνει πολλές αναφορές στους υπευθύνους, εγώ και ακόμη ένας άλλος γονιός, mm-hmm. για τις υποψίες μας, για ναι. το τι επικράτουσε στην ειδική μονάδα. Ναι. Και μόλις μετά από 4 χρόνια, κυρία Κατερίνα, ενήργησαν να φέρουν άτομο από την άμεση παρέμβαση. Μετά από 4 χρόνια του... ήρθε άτομα από την μετά άμεση από παρέμβαση. Άρα ναι, για 4 χρόνια κανένας δεν έλεγε τίποτα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Όχι. Δεν έλεγε κανένας τίποτα. Πραγματικά δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μας ότι τα παιδιά πήγαν κάτι... Εντάξει, δεν θέλω, θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Ναι, κυρία ναι. Πιτσαλή, έρχομαι σε εσάς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Και ειδικά όταν πρόκειται για το παιδί σου. Τώρα, τι να λέω, για να μην αρχίσω να λέω και πράγματα που δεν πρέπει, γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, γιατί κυρία Πιτσαλή, αυτό πρέπει να καταγγελθεί. Και πρέπει αυτοί που ήταν μέσα στην ειδική μονάδα, πρέπει να λογοδοτήσουν. Γίνεται να μείνει τούτη η κατάσταση έτσι. Ναι, βέβαια. Θα πάμε για καταγγελία. Αν ήδη μιλούμε με δικηγόρο, θα γίνει η καταγγελία για να γίνει διερεύνηση. Ήδη αποτάθηκε η μητέρα και στην Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έχει κάνει επιστολή και ζητά απάντηση. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου. Και ναι, η κατάσταση συνεχίζει. Δηλαδή, πρέπει να δουν και πώς λειτουργούν ναι. τούτες οι μονάδες. Να ρωτήσω ξανά, λίγο το την... λέμε ξανά και ξανά, γιατί ναι. τώρα το ανακαλύψαμε. Πόσες άλλες περιπτώσεις ίσως να μην ανακαλύφκονται. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει διαφάνεια, δεν γίνεται να μην υπάρχει ενημέρωση ενός γονιού τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην υπάρχει επιλογή που θα φοιτήσει το παιδί μου στο σχολείο. Δηλαδή, δεν θέλω να το διαχωρίζω το παιδί μου. Είναι δικαίωμα του γονιού να επιλέγει εκείνο που είναι το καλύτερο για το παιδί του. Και όμως υπάρχει το βέτο. Δηλαδή, δεν μας αφήνουν να αποφασίσουμε για την εκπαίδευση των παιδιών μας και τι είναι το καλό των παιδιών μας. Να πω απλώς ότι και απευθύνομαι και στην μητέρα που μας ακούει ότι έχω στην κατοχή μου το φωτογραφικό υλικό. Δεν θα το δείξουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, ήδη είναι μεγάλη μπουνιά στο στομάχι οι φωτογραφίες που έχω δει. Επιλέγω και συγχωρέστε με να μην προβάλλω τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Να ρωτήσω λίγο τη Μανούλα τώρα, το παιδί σας το αφήνετε στο σπίτι ή συνεχίζετε να είσαστε... Ναι, είναι στο σπίτι το παιδί... Με όλες τις επιπτώσεις που έχει αυτό για τη δουλειά μου, την οικογένεια μου. Αλλά κυρία Κατερίνα, για να το προστατέψω, αρνούμε να το ξαναστείλω μέσα στους 4 τοίχους που κλειδώνουν τα παιδιά μας. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πλέον ότι αυτές οι ειδικές μονάδες πρέπει να καταργηθούν. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι εκπαίδευση λαμβάνουν τα παιδιά που στην ουσία δεν λαμβάνουν και πώς τους συμπεριφέρονται. Και τονίζω ότι στο παιδί μου τα τελευταία 4 χρόνια δεν είχε δοθεί διαφοροποιημένων υλικών για να μπορεί να ακολουθεί τα μαθήματα της τάξης, ενώ το παιδί είναι αποδεδειγμένα απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί μέσα στην τάξη με τις εντάξεις που έκανε. Nice. Και ούτε η υποστηρικτική τεχνολογία δεν είχε να αξιοποιηθεί από το σχολείο όπως θα έπρεπε. Nice. Άρα το παιδί όχι μόνο δεν έλαμβανε εκπαίδευση, αλλά έτρωγε και ξύλο, και ζούσε τη βιαιότητα καθημερινά και όλες αυτές τις άσχημες καταστάσεις. Μιλούμε, κυρία Κατερίνα, για δαγκωματιές, σπασίματα της μύτης, βιώνα σκηνές βίας, φωνές, σπάσιμων εξοπλισμού μέσα στη μονάδα, βίες συμπεριφορές προς τις εκπαιδευτικούς, οι οποίες έφευγαν η μια μετά την άλλη. Για να καταλάβετε, πέρσι έφυγαν 4, και αυτό συνέβαινε στα παιδιά, για το οποίο είναι σημαντική σταθερότητα, λένε, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Γιατί να μας πούν την πραγματικότητα, κυρία Κατερίνα, βρίσκαν άλλο θήτη στην περιφορά των παιδιών μας για την αναπηρία τους. Δηλαδή, η κόρη μου ξεκίνησε να βγάζει τα μαγιά της πλέον που δεν αντέχει το παιδί και μέσω της εναλλακτικής μας έλεγε: είμαι φοβισμένη και θυμωμένη και δεν θέλω να πάω ξανά σχολείο. Και έλεγαν ότι ήταν τικ. Έγιναν τώρα και επιστήμονες. Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω τι να σας πω, πραγματικά, αλλά το γεγονός ότι για 4 χρόνια τα παιδιά υποβάλλονταν σε τέτοιες πιέσεις, συνθήκες, βία κτλ. Μέσα σε μια μονάδα που θα έπρεπε εκεί να βρουν τη στοργή, την αγάπη, την αγκαλιά, την εκπαίδευση κτλ.
Και επειδή κάποιοι έφυγαν και μίλησαν 4 χρόνια μετά, βέβαια, επειδή έχουμε όλα τα στοιχεία, απλώς κάποια πράγματα αντιλαμβάνομαι ότι τώρα με μέσο δικηγόρου θα πρέπει να πάνε να γίνουν επίσημες καταγγελίες και στην αστυνομία για το κουκούλωμα που γινόταν. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά και όσοι μας παρακολουθούν, αγαπητή μητέρα και κυρία Πιτσάλη, όσοι μας παρακολουθούν και έχουν αισθητό τόσο ίχνος ευαισθησίας πάνω τους, και μιλάω για τους ανθρώπους, τους αξιωματούχους, έτσι, αυτούς που έχουν τα ενία κτλ. Ας δουν αυτή την περίπτωση και ας την πάρουν ως αφορμή για να ξεκινήσει μια έρευνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά, τα λόγια και τα έχουμε ακούσει, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Ναι. Τους τίτλους επίσης, τα ροζ συννεφάκια πάλι. Και επειδή δεν είμαστε πέφτοσυννεφάκητες εμείς και ξέρουμε τι συμβαίνει, καλό είναι να σβηστούν τούτα ούλα. Κυρία Πιτσάλη, το τελευταίο σχόλιο δικό σας για να προχωρήσω. Ναι, θα ήθελα να πω ότι και αντί να ζητήσουν όλοι αυτοί συγγνώμη από τη μητέρα και από τις μητέρες που εβίωναν αυτό, έρχονται, αντί το Σεπτέμβριο το παιδί να ήταν ήδη στην τάξη και να λαμβάνει την εκπαίδευση που στερήθηκε 4 χρόνια, ακόμη βγάζουν αρνητική απόφαση για να φοιτήσει το παιδί σωστά. Μάλιστα. Δηλαδή είναι θράσος αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την μητέρα την ευχαριστώ. Κυρία Πιτσάλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.